It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου. Εσύ τα έχεις πιο πολύ όμως. Και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου. Α, κάνει χαμό! Έχω παιδιά πάρα πολλά πράγματα, κουλεράκια μου, αγαπημενουλάκια μου. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 του μηνός και θα έρθω λίγο κοντά να σας δω για να σιγουρευτώ ότι είστε καλά, γιατί είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 3 του μηνός όπως σας είπα και οδεύουμε όλο και περισσότερο προς το καλοκαίρι και αυτό εμένα προσωπικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί, θα σας πω γιατί, τώρα θα μιλήσουμε επιστημονικά εδώ πέρα, ακούς Δημήτρη μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε επιστημονικά. Εγώ, επειδή είμαι ηχθής, μου λένε βασικά ότι οι ηχθείες έχουν λίγο μια επιρρέπεια περισσότερο προς το καλοκαίρι. Άρα και εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος. Έρχεται το καλοκαίρι, ανοίγει ο καιρός εκεί έξω, ανεβαίνει η θερμοκρασία και εμένα ανεβαίνει και η διάθεσή μου. Δηλαδή δεν θέλω να πάω σπίτι μου. Θέλω να είμαι συνέχεια στους δρόμους. Εσύ Δημήτρη μου, τι ζώδιο είσαι? Λιοντάρι. Έχω οροσκόπο λιοντάρι, μόνο αυτά ξέρω. Λοιπόν, θα αναρωτιέστε με ποιον Δημήτρη μιλάω. Κουλεράκια μου, σήμερα δεν είμαι μόνη σας. Έχω μία έκπληξη γιατί στην εκπομπή καλεσμένος εδώ στο πλατό μου. Στο πλατό μας βασικά, σε πάρα πολύ λίγο, θα έρθει ο Δημήτρης Σαμόλης. Yay! Με τον Δημήτρη έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχω πάρα πολλά πράγματα να το ρωτήσω όπως καταλαβαίνετε και κάποια από εσάς σίγουρα, δηλαδή πιστεύω ότι θα λύσω και κάποιες δικές σας απορίες, γιατί άμα έχετε διαβάσει και λίγο το βιογραφικό του Δημήτρη Σαμόλη, πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσω από τώρα. Που έχει σπουδάσει νομική, ασχολήθηκε με το θέατρο. Τελικά έγινε μουσικός. Έχει βγάλει δύο πάρα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ. Θα μιλήσουμε για το Ατάρι. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Οπότε σας θέλω συντονισμένους, εννοείται, στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να πω για να μην λέω ψέματα. Καταλαβαίνετε ότι η συνήθεια που έγινε λατρεία σε αυτή την εκπομπή είναι το Survivor. Και εγώ χθες δεν είδα. Έχω λίγες μέρες να δω. Βασιλική, δεν ξέρω πώς μπορείς, αν το διαχειρίζεσαι κάπως αυτό, εάν αυτή τη στιγμή κάπως με μισείς για λίγα δευτερόλεπτα έτσι που στο είπα αυτό. Επίσης, να σας πω ότι η Βασιλική, παιδιά, έχει γίνει όχι διάσημη Twitter-ου. Τι να πω για αυτό το πράγμα, την ανεβάζουνε στα... Πώς λέγεται αυτό τώρα, Βασιλική, είναι... Τα site αυτά που διαλέγουν τα καλύτερα tweets. Η Βασιλική 9 στις 10 είναι μέσα. Υπάρχει το κοινό να χειροκροτήσει τη Βασιλική. Χειροκροτεί και ο Δημήτρης. Καταλαβαίνεις, Βασιλική, ότι έχεις ήδη mega fan εδώ πέρα. Μπράβο, χαμός! Λοιπόν, γιατί μετά το break θα έρθω με τον Δημήτρη, εννοείται, να τα πούμε όλα. Θέλω να σας πω, κουλεράκια μου, αγαπημενουλάκια μου, να μιλήσω λίγο περισσότερο στις φίλες μου και θέλω να σας πω, κορίτσια μου αγαπημένα, ότι η BU και το νέο άρωμα Absolute Me, το οποίο έχει γίνει και δικό σας αγαπημένο και δικό μου αγαπημένο και μυρίζει και καταπληκτικά και έρχεται σε πάρα πολύ ωραία συσκευασία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σας το λέω κάθε μέρα μέσα από την εκπομπή, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι στην παρέα μας, γιατί κυρίως περνάει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Μας προτρέπει να ανακαλύψουμε τον μοναδικό εαυτό μας. Γιατί όλες είμαστε μοναδικές, όλες έχουμε αυτή τη μοναδικότητα που μας χαρακτηρίζει και θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Εσείς, φίλες μου, θέλω να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στον πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που τρέχει στο www.absolutemestories.com. Είναι αυτό το microsite στο οποίο θα ανεβάσετε είτε τη δική σας ιστορία, είτε τη δική σας φωτογραφία, μέσα από την οποία θα μας εξηγείτε πόσο μοναδικές ή θα μας δείχνετε με κάποιο τρόπο πόσο μοναδικές και ξεχωριστές είστε. Μία από εσάς, φίλες μου, θα γίνει η BU Star. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, θα έχετε δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον Brand Ambassador της BU, τον Βαγγέλη Κακουριώτη. Επίσης, θα έχετε δυνατότητα να συμμετάσχει στο επόμενο βίντεο κλιπ του BU Single. Και επίσης, και τρίτο σας έχω, θα έχετε δυνατότητα να κερδίσει backstage access για να δει από κοντά την προετοιμασία και την προώθηση αυτού του single. Οπότε, ποια είναι η δική σου Absolute Me ιστορία, φίλη μου αγαπημένη, να μπεις αμέσως στο www.absolutemestories.com και να μας τη γράψεις εκεί. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, σας έχω και εκπλήξεις πάνω σε αυτό, αλλά έρχονται τις επόμενες ημέρες. Θα τα καταλάβετε όλα, μέσα από εδώ πέρα από την εκπομπή θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Επίσης,
Για εσάς φίλες μου και πάλι δουλεύω. Συγχωρέστε με λίγο εσείς, τα αγόρια οι φίλοι μου, αλλά για τις φίλες μου δουλεύω λίγο περισσότερο. Εσείς ωστόσο τα αγόρια, αν θέλετε να πάρετε έτσι μια ιδέα για ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι, ακούστε με κι εσείς προσεκτικά. Θέλω να μιλήσω για το brand καλλιτικών, τα Wet n Wild, το οποίο είναι πρώτο, να ξέρετε, στις προτιμήσεις καταναλωτών στην Αμερική, στην Ασία και στην Ευρώπη. Έρχεται αποκλειστικά και εδώ στην Ελλάδα μέσα από την εταιρεία Skouras Cosmetics. Τα χρησιμοποιούμε ήδη εδώ και εγώ και η Ελένια και η Μαρία και έχουμε ξετρελαθεί. Φίλες μου, να μπείτε να τα δείτε τα καλλιτικά, γιατί πραγματικά έχει τόσο πολλά να επιλέξετε, θα ξετρελαθείτε. Από make-up, κραγιόν, μάσκαρες, eyeliner, για contouring, για λάμψεις, για κοψίματα. Έχει τα πάντα και μανώ θα βρείτε και ό,τι θέλετε θα βρείτε. Θα σας πω την ιστοσελίδα. Τα Wet n Wild καλλιτικά μπορείτε να τα βρείτε στο www.skourascosmetics.gr. Αν πατήσετε σε αυτό το link, κάπου στα αριστερά σας θα δείτε ένα πλαίσιο το οποίο είναι και αυτό clickable. Εκεί πέρα θα δείτε Wet n Wild. Άμα το κλικάρετε εκεί θα δείτε το κατεβατό όλων αυτών των προϊόντων που πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Επίσης όμως μπορείτε να βρείτε τα Wet n Wild και στο Facebook και στο Instagram. Στο Facebook θα το βρείτε Wet n Wild Cosmetics GR, ενώ στο Instagram Wet n Wild Greece. Να μπείτε να τα δείτε, φίλες μου, πραγματικά σας το λέω δηλαδή, θα ξετρελαθείτε. Και έχουν και πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή ποιότητα, εννοείται, και είναι και πάρα πολύ χαμηλή η τιμή των προϊόντων. Πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δηλαδή, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα, είναι πάρα πολύ προσιτές τιμές και έχει πάρα πολλά να επιλέξετε. Πάρα πολύ σημαντικό. Κραγιόν, αποχρώσεις. Θα είστε μέσα στις τάσεις της μόδας για το καλοκαίρι. Να είστε σίγουρες, κορίτσια μου. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πριν πάω στο πρώτο μου break, γιατί μετά έρχεται ο καλεσμένος μου και είναι πάρα πολύ ωραίο άτομο, πραγματικά έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, να δώσω χαιρετισμούς και στην Καστοριά, να δώσω χαιρετισμούς και στην Αθήνα, να δώσω χαιρετισμούς και στη Θήβα που μας βλέπουν, να δώσω χαιρετισμούς και στην Κρήτη που μας βλέπουν, να δώσω χαιρετισμούς και στην Αλεξανδρούπολη που μας βλέπουν και αυτά, παιδιά, τώρα αποδεδειγμένα, έτσι έχω μηνύματα. Επίσης και στην Κύπρο, την αγαπημένη μου Κύπρο. Και θέλω να σας πω ότι έχω ξεχαστεί πάρα πολύ με τον τοίχο μου και τις φωτογραφίες. Θέλω, παιδιά, να επιστρέψουμε δρυμύτερη, γιατί αυτόν τον τοίχο δεν γίνεται να έχει μείνει εκεί πέρα η τελευταία που μου έχουν στείλει φωτογραφία. Να είναι η Ellen DeGeneres και η Lady Gaga και η Rihanna. Θέλω και τις δικές σας φωτογραφίες, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break, να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο να ακούσουμε και να πούμε και να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ στο Matt TV και στο Cooler, φίλοι μου, μην φύγει κανείς. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Μ' αρέσει αυτό! Για δώσε μου λίγο φωνή! Άφησα στο ζέφυρο τα όνειρα μου ενέχειρο. Βαθιά να σε πήρα και εμφανίστηκα μπροστά σου. Κουλεράκια μου, επιστρέψαμε! Είμαστε στο Matt TV, είμαστε στο Cooler και εννοείται ότι ήρθε η ώρα να καλησπερίσω και να φωνάξω το Δημήτρη Σαμόλη. Δημήτρη μου! Τι θέση έχω στη ζωή σου. Ένα παλιό παιχνίδι από τη συλλογή σου. Κάθισε, Δημήτρη μου, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, κουλεράκια μου. Καταρχάς, να πω ότι ακούμε το τραγούδι «Ατάρι», είναι από τη νέα δισκογραφική δουλειά σου. Ένα σύμπαν στα μέτρα σου. Είναι η νέα δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Σαμόλη και κυκλοφορεί από την Μήνο CMI. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, διάβασα εγώ κάποια πράγματα έτσι για σένα, για να ενημερωθώ λίγο περισσότερο, γιατί εγώ σε ξέρω αυτό το τραγούδι, δηλαδή, το ξέρουν όλοι. Οπότε λέω, κάτσε να δω, ας πούμε, πώς ξεκίνησε, αν και θα μας τα πεις τώρα εδώ πέρα, αλλά έχω διαβάσει ότι εσύ αποφύτησες από τη νομική σχολή Αθηνών. Ναι. Έκανες παράλληλα και θέατρο. Παράλληλα. Αλλά εσύ τελικά ασχολήθηκες με το τραγούδι, έγινες μουσικός. Τελικά. Οπότε είναι μια βασική ερώτηση που σίγουρα σου την έχουν κάνει όλοι. Είσαι ηθοποιός ή μουσικός? Είμαι όλα μαζί, με έναν τρόπο. Είσαι καλλιτέχνη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ενώ δεν είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο. Οπότε μπορώ και τα συνδυάζω, ευτυχώς.
Δηλαδή φέτος ήμουν και σε θέατρο, έκανα και τα live. Οπότε... Α, okay. Α, οπότε παίζεις και σε θέατρο. Ναι, α, ναι. Είναι κάτι που δεν το ήξερα. Φέτος ήμουνα στη δεύτερη φωνή, στο θέατρο Αποθήκη, στο καινούργιο έργο των Ρέπα Παθανασίου. Οπότε... βλέπω εδώ πέρα ότι το ντεμπούτο σου το έκανες με το άλμπουμ Poppetry, ναι, το 2015. Πριν δύο χρόνια. Το οποίο ήταν αγγλόφωνο. Ήταν 13 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν όλα με αγγλικό στίχο. Εσύ πώς αποφάσισες, ας πούμε, να συστηθείς στο κοινό με αγγλόφωνα τραγούδια και να μην σε γνωρίσει, ρε παιδί μου, από ελληνικά τραγούδια, τα οποία ξέρεις, είναι και λίγο πιο εύκολο να τα απομνημονεύσει ο άλλος, να τα τραγουδήσει. Βασικά τα έγραφα στην κιθάρα μου χαλαρά, οπότε μου έβγαινε ο αγγλικός στίχος, δηλαδή δεν πίστευα ότι θα έβγαιναν σε δίσκο. Και μετά μας προέκυψε ο δίσκος, οπότε ξέρεις, δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνει άλμπουμ αυτό, απλά έγραφα μελωδίες και στίχους στα αγγλικά. Θέλω να το πάμε όμως λίγο από την αρχή και να μου πεις πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για το τραγούδι, πώς είπες θα ασχοληθώ με το τραγούδι. Λοιπόν, η αγάπη μου για το τραγούδι και για το θέατρο ξεκίνησαν ταυτόχρονα στα 13 μου, όταν είδα μία εφημερίδα που ζητάγανε παιδάκια για τη μελωδία της ευτυχίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Α, οκ. Okay. Και έπαθα με το που βλέπω την εφημερίδα, λέω αυτό είναι για μένα. Πείθα τη μητέρα μου να πάμε στην οντισιόν κρυφά από τον πατέρα μου. Πήγαμε, πήραν και από εκεί ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά. Από την πρώτη γυμνασίου, δηλαδή, ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ασχολείσαι. Βασικά, το πρώτο σου και το ντεμπούτο σου, δηλαδή, στο θέατρο ήταν δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Φαντάζομαι είναι. Πώς είναι αυτό. Αυτό τώρα που το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Έχεις κάνει ναι, αυτό, ήμουν ακριβώς με έναν άνθρωπο που τώρα. Καλά, και τότε ήταν μύθος, αλλά και τώρα που έχει φύγει τόσα χρόνια, σχεδόν 20 έχει χρόνια. Έχει περάσει την ιστορία, εννοείται. Ναι, είναι ξέρεις, ένα μυθικό πρόσωπο και είναι πολύ ωραίο. Πώς το θυμάσαι, τι ανάμνηση έχεις από αυτό. Κοίτα, ευτυχώς ήμουν μικρός, αλλά όχι τόσο μικρός ώστε να μην θυμάμαι. Ήμουν πρώτη γυμνασίου. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Για κάποιο λόγο το θεωρούσα αυτονόητο τότε. Ότι α, εντάξει, okay, τραγουδάω, χορεύω και πήγα σε ένα. Εσύ από μικρός ήθελες να ασχοληθείς ναι, με κάτι ναι, τέτοιο. Ναι, δηλαδή ναι. Φανταζόσουν τον εαυτό σου να γίνεις ή ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τα δύο. Α, και έτσι το κυνήγησες. Δηλαδή δεν είναι. Οι γονείς σου ξέραν ότι θα γίνεις ηθοποιός ή τραγουδιστής. Δεν πέσανε από τα σύννεφα, το τους είπες. Μαμά, μπαμπά, αφήνω εγώ τη νομική τώρα. Ο μπαμπάς μου δεν το ήξερε, το φοβόταν και το απευχόταν. Τελικά δεν το απέφυγε. Και όταν το ανακοίνωσες, πώς το πήραν οι γονείς σου. Ότι έκανα και τις σπουδές μου στη νομική. Αλλά τελικά θα ασχοληθώ με το τραγούδι. Πώς το πήραν οι γονείς σου. Η μητέρα μου ήταν πολύ υποστηρικτική. Ο πατέρας μου ακόμα έχει τις ενστάσεις του. Γιατί επειδή έχω τελειώσει και την νομική, θεωρεί ότι θα είμαι πολύ καλύτερα στον χώρο της δικηγορίας, εν πάση περιπτώσει. Γιατί και η αδερφή μου είναι δικηγόρος. Αλλά εντάξει. Όταν τους. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, όταν γράφεις ένα τραγούδι ή μουσική, ο πρώτος άνθρωπος που θα ακούσει ένα τραγούδι σου, ποιος θα είναι. Δεν ξέρω, πρώτος από τους πρώτους είναι η αδερφή μου, γιατί είναι πολύ αυστηρή και ξέρω ότι θα μου πει ακριβώς αυτό που σκέφτεται, δεν θα το εξοραίσει καθόλου. Όταν εσύ παρουσίασες στους γονείς σου την πρώτη σου δουλειά, ας πούμε, και είπες, ορίστε, αυτό είναι, τι σου είπανε. Κοίτα, ο πατέρας μου είπε, άκουσε τα τραγούδια, με το ατάρι και μου κάνει, εντάξει. Εντάξει, είναι πολύ, το παίρνει πολύ χαλάρα, ξέρω. Μιας και αναφέρθηκε στο Ατάρι, γιατί τώρα που θα φύγουμε σε πάρα πολύ λίγο, θα πάμε να δούμε και αυτό το βίντεο κλιπ. Ναι. Το βίντεο κλιπ από το Ατάρι. Θέλω να μου πεις εσύ πώς εμπνεύστηκες, ας πούμε, και έγραψες αυτό το τραγούδι. Βασικά είχα Ατάρι μικρός. Έχω πολύ μεγάλο κόλλημα με τους τίτλους των τραγουδιών και έλεγα τι τίτλος θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι. Να πούμε και σε αυτό το σημείο βασικά και για τους φίλους μας οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν τι είναι το Ατάρι. Είναι το πρώτο βιντεοπαιχνίδι. Ναι, ήταν το πρώτο παιχνίδι που βγήκε πριν κάποια χρόνια. Όχι πάρα πολλά. Όχι πάρα πολλά. Πριν κάποια χρόνια είπα. Πριν κάποια, ναι. Πριν κάποια λίγα χρόνια. Πριν κάποια λίγα χρόνια. Ενίσταται και ο Γιώργος από πάνω. Ο Γιώργος, ναι. Και πώς θα εμπνέζει τα τραγούδια, δηλαδή γιατί είπες να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό, πώς σου ήρθε, ας πούμε. Κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ να γράφω για πρακτικά πράγματα, δηλαδή μπορεί να εμπνευστώ πολύ, ας πούμε, από το ρολόι σου και πώς είναι πάνω στον καρπό σου, παρά από τα μάτια σου, παρότι έχεις πολύ ωραία μάτια. Αλλά δεν ξέρω, με εμπνέουν πολύ έτσι πράγματα. Λίγο πιο κουλά. Γιατί εγώ διαβάζω εδώ πέρα στα τραγούδια τους τίτλους που δεν είναι κάτι συμβατικό, ας πούμε. Είναι το πρώτο τραγούδι είναι αερόστατο. Το βιογραφικό μου. Λέων με κρυό. Το άλλο. Δηλαδή έχεις περίεργα ονόματα γι' αυτό. Μ' αρέσει έτσι να είναι λίγο πιο. Δεν ξέρω, ας πούμε, ένα κομμάτι που θα λέγεται το φιλί σου. Είναι όχι ότι το σνομπάρω, αλλά μου φαίνεται λίγο. Εντάξει.
Ότι το έχουμε ξανακούσει, ρε παιδί. Ναι, μου, δεν έχει άδικο. Και είμαι και εγώ έτσι σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν το κάνω επί τούτου, νομίζω. Μα το Atari, εγώ θεωρώ ότι είναι. Και ένας λόγος παραπάνω, ας πούμε, που θα σου αποτυπωθεί είναι γιατί το συνδυάζεις με αυτό το παλιό παιχνίδι που γνωρίζουμε, ας πούμε, και λες. Κοίτα να δεις τώρα ναι. Πώς το σκέφτηκε. Οπότε κάνεις μια ιστοριούλα γύρω από τα τραγούδια σου κάθε φορά που είναι να γράψεις κάτι. Νομίζω έχουν πάντα μια υποτυπώδη έτσι, ιστορία. Το Atari ήταν κάτι, είχες κάτι συγκεκριμένο, πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό σου από την παιδική σου ηλικία. Όχι, με αφορμή το Atari έγραψα μια ιστορία η οποία δεν ξέρω καν αν είναι αλήθινη. Γιατί ξέρεις, στην πορεία γράφεις ένα τραγούδι, μπορεί να παίρνεις έναυσμα από κάτι που το έχει ζήσει και μετά προκειμένου σου βγει ομοιοκαταληξία μπορεί να πας τελείως αλλού. Οπότε τώρα έχει δημιουργηθεί μια ιστορία που είναι μισή αληθινή, μισή φανταστική. Ξέρεις, γιατί μιλάει και για έρωτα μέσα το φυσικά τραγούδι. Φυσικά μιλάει για έρωτα. Το πρώτο σου τραγούδι, θα πούμε αυτό και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε και το βίντεο κλιπ από το Atari, εννοείται. Θέλω να μου πεις το πρώτο σου τραγούδι, τι τίτλο είχε, το πρώτο που έγραψες ποτέ στην καριέρα σου. Born to be your ex. Born to be your ex, γεννήθηκα για να είμαι ο πρώην σου, ναι. Με λίγα λόγια. Αυτό δηλαδή γιατί τώρα. Γιατί εμπνεύστηκα από το γεγονός ότι από μια σχέση που συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν για να είμαστε μαζί και είναι ότι πώς λέμε ο ένας γεννήθηκε για τον άλλον, εμείς γεννηθήκαμε ο ένας για να είναι ο πρώην του άλλου. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κουλεράκια μου, αυτή τη στιγμή θα πάμε να δούμε και το βίντεο κλιπ του Δημήτρη Σαμόλη για αυτό το τραγούδι. Το πάρα πολύ ωραίο, το πάρα πολύ μελωδικό, παιχνιδιάρικο θα μπορούσα να το πω. Δηλαδή, σε παρασύρει λίγο, καταλαβαίνεις. Είναι κάπως ωραίο ο ρυθμός. Οπότε θα πάμε να δούμε και το βίντεο κλιπ. Θα πάμε και για ένα πάρα πολύ γρήγορο break και επιστρέφουμε εδώ στο Mad TV και στο Cooler για να πούμε και πολλά πράγματα ακόμη. Εννοείται, δεν θέλω να φύγει κανείς. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κουλεράκια μου, επιστρέψαμε απόγευμα Τετάρτης, μεσημερό απογευματάκι και έχω δίπλα μου καλεσμένο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τα λέμε πάρα πολύ ωραία και στα break και εδώ πέρα on camera, καταλαβαίνετε κι εσείς όσοι μας παρακολουθείτε. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Σαμόλης και μιλάμε για την πάρα πολύ ωραία δουλειά του. Και γενικά βέβαια, αλλά και για την πάρα πολύ ωραία δουλειά του. Το νέο του άλμπουμ συγκεκριμένα, ένα σύμπαν στα μέτρα σου, που σας το έδειξα και πριν. Και μέσα είναι και το τραγούδι Atari, το οποίο ακούσαμε πριν και έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία. Είδαμε και το βίντεο κλιπ, το είδατε κι εσείς. Οπότε, πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε να πούμε και να δούμε ακόμη. Πάρα πολλά πράγματα έχει να μας πει ο Δημήτρης, γιατί μας συστήνεται στην ουσία εδώ πέρα και για εσάς, οι οποίοι έχετε ακούσει ενδεχομένως το τραγούδι, αλλά δεν ξέρετε ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Να μιλήσω λίγο και γι' αυτό, να πω λίγο γι' αυτό. Για το εξώφυλλο. Για το εξώφυλλο, γιατί μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Είναι να σηκωθώ λίγο, Γιώργο μου, πάρα πολύ γρήγορα. Γιώργο μου, να σηκωθώ λίγο πάρα πολύ γρήγορα να δείξω το εξώφυλλο. Λοιπόν, το εξώφυλλο, να σας το δείξω πάρα πολύ γρήγορα, το είδατε και πριν, είναι ο Δημήτρης, ο οποίος τρώει ένα πιτόγυρο, ωραία θα το θέσω βόρειο-ελλαδίτικα, Δημήτρη μου, πιτόγυρο, μέσα με Όσκαρ. Πιτόσκαρο. Πιτόσκαρο, ορίστε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και αυτή η διαμάχη, καταλαβαίνεις, με τα πιτόγυρα, τις πατατόπιτες, όλα αυτά, ναι. Μην τα ξανααναλύσουμε. Οπότε λέμε πιτόσκαρο και είμαστε μέσα. Ένα πιτόσκαρο. Αυτή η ιδέα ποιανού ήταν, δική μου. Γιατί, πώς και έτσι. Πώς σου ήρθε, δηλαδή. Ήθελα έτσι να αυτοσαρκάσω την δυτή καλλιτεχνική μου υπόσταση που από τη μία πιστεύω ότι κρύβω μέσα μου έτσι έναν Άγγλο φλεγματικό καλλιτέχνη και από την άλλη τον Ελληνάρα που όλοι έχουμε μέσα μας που είμαι με το ένα πόδι στον Big Apple και με το άλλο πόδι στην Ψωροπόστενα, οπότε γίνεται έτσι λίγο ένα παιχνίδι με αυτό. Φανταστική ιδέα. Γιατί το νιώθεις αυτό το πράγμα όλο, δηλαδή πολύ πολύπλοκο. Δεν είναι πολύπλοκο, είναι πολύ συγκεκριμένο βασικά. Όλοι τώρα που βλέπουμε, ρε παιδί μου, δηλαδή με το YouTube ακούμε μουσικές, πώς να σου πω, δηλαδή ακούς τα πάντα, γνωρίζεις τις μουσικές όλου του κόσμου. Λίγο βλέπεις και τα κλιπ που γίνονται, ας πούμε, στο εξωτερικό κτλ. Και από την άλλη ζεις και στην Ελλάδα το 2017, που είναι αυτή η πραγματικότητα και είσαι με το ένα πόδι, ας πούμε, στο glamour και με το άλλο πόδι σε μια πραγματικότητα που είναι λίγο πιο υγειωτική. Εντάξει, οκ. Okay, εσύ θα ήθελες κάποια στιγμή να κάνεις, ρε παιδί μου, να εξελίξεις τόσο πολύ την καριέρα σου και να είναι και στο εξωτερικό, να πας εξωτερικό. Θα το ήθελα πολύ. Ναι. Θα το ήθελα πολύ. Από ποιος είναι ο καλλιτέχνης ή ο τραγουδιστής που θεωρείς, ας πούμε, είναι το ίνταλμά σου. Δηλαδή, από μικρό, από τώρα, που σε εμπνέει, ρε παιδί μου, να κάνεις αυτό το υπάρχουν πράγμα. Υπάρχουν πολλοί ίνταλμα, δεν έχω συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλοί που μου αρέσουν τώρα. Θα το πιάσουμε αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο περίεργο. Αλλά υπάρχουν πολλοί. Όταν ήσουν μικρός, ποιος ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής?
τραγουδιστής. Δεν είχα αγαπημένους, δεν κολλούσα τόσο με τραγούδια, με είδη, με... Τώρα με συγκρότημα να είχα κολλήσει κάποιο, δεν το θυμάμαι. Εννοώ, ρε παιδί μου, ακόμα και τώρα, στη μουσική βιομηχανία και παγκόσμια. Δεν υπάρχει ένας που θα πεις, θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ την καριέρα του. Justin Timberlake. Justin Timberlake, χορεύεις εξίσου καλά. Γιατί θα βάλω μουσική και να χορεύσεις. Εντάξει, όχι, δεν θα το επιχειρούσα εδώ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, ο συγκεκριμένος είναι πολύ χαρισματικός. Εσύ ως τι καλλιτέχνη συστήνεσαι, είσαι, θεωρείσαι pop καλλιτέχνη. Εντάξει, με την ευρία έννοια θα έλεγα pop, ναι. Αν και στην Ελλάδα το έχουμε κάπως διαφορετικό στο pop, αλλά ναι, νομίζω το pop είναι ένα πολύ ευρύ. Καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα. Ναι, είναι μεγάλο το φάσμα. Ισχύει. Την πρώτη φορά που τραγούδησες μπροστά σε κοινό, πώς είναι αυτή η αίσθηση. Την πρώτη φορά που τραγούδησα για το δίσκο, θα σου πω. Γιατί η πρώτη φορά που τραγούδησα ήταν μικρό στα 13 που είπαμε. Ναι. Που τραγούδησα ήταν πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ άγχος. Θυμάμαι ότι είχε έρθει μια κοπέλα από την εταιρεία να με πάρει από το θέατρο που δούλευα και όταν μπήκα μέσα στα μάξι, εκείνη το μισάωρο για να πάμε, δεν βλέπαμε γιατί είχαν θολώσει τα τζάμια, γιατί είχα τόση υπερένταση που έβγαζε αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή είχαν θολώσει τα τζάμια από το πόσο είχα υδρώσει και είχα. Από το άγχος και τον ενθουσιασμό όμως. Εγώ πάντα είναι κάτι που έχω πάντα απορία και είναι και κάτι, ας πούμε, που βλέπω τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή και λέω, Χριστέ μου, όλος αυτός ο κόσμος κάτω που. Πόσο αγχωτικό μπορεί να είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι. Είναι στην αρχή. Ναι. Τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μετά από ένα σημείο και μετά το διασκεδάζω πολύ. Πιστεύεις ότι οι σπουδές σου στο θέατρο. Γιατί έχεις κάνει, μας έχεις πει ότι παίζεις από τα 13, ας πούμε, και σε κάτι στη μελωδία της επιτυχίας που ήταν μια παράσταση που όλοι θυμόμαστε. Και ας μην την. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, που δεν την είχα δει γιατί ήμουν πιτσιρίκα, αλλά την ξέρω. Πιστεύεις ότι σε βοήθησε στην καριέρα σου μετέπειτα για το τραγούδι για να το εξελίξεις. Για να ασχοληθείς με το θέατρο, ναι. Δεν το συζητώ, εννοείται. Υπάρχει. Νομίζω αυτά τα δύο είναι πολύ κοντά. Δηλαδή το ερμηνευτικό κομμάτι της μουσικής έχει άμεση σχέση με την υποκριτική. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Όταν έχεις, ας πούμε, ένα live, ή βασικά όχι όταν έχεις ένα live, όταν είσαι πάνω στη σκηνή και μετά κατεβαίνεις και. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις αυτό το πράγμα, την αίσθηση ότι ουφ, τελείωσε, το έκανα και αυτά. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη πριν ανέβεις στη σκηνή, δηλαδή τι κάνεις, τι σκέφτεσαι, πριν βγεις, πριν πατήσεις το πόδι σου. Γιατί μετά φαντάζομαι ότι ηρεμείς, ότι χαλαρώνεις, ναι, η σκέψη που κάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει έρθει κόσμος ο οποίος έχει δώσει κάποια χρήματα για να με δει. Πιο κοινικά. Ναι, όχι, ας πω, έχει δώσει κάποια χρήματα και ότι ξέρω ότι έχουν δεκάδες προβλήματα. Από τις σχέσεις τους μέχρι τα χρήματα, το ενίκιο τους και τα κοινόχρηστα που πρέπει να πληρώσουν και ότι θέλω για αυτές τις 2 ώρες να ανοίξω ένα διάβλο και να περάσουν τόσο ωραία, δηλαδή να τους κάνω να περάσουν τέλεια αυτό, να τα ξεχάσουν όλα και να είμαστε παρέα, να τραγουδάμε και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Σου έχει τύχει κάποιο ευστράπελο, ας πούμε, πάνω στη σκηνή, έτσι να το θυμάσαι ή να είναι αστείο ή να είναι κάτι, ας πούμε, που να το θυμάσαι για πάντα. Ευτράπελο πάνω στη σκηνή. Μου είχε τύχει στο θέατρο όταν έπαιζα σε μια παιδική παράσταση και έκανα έναν κακό. Και κάποια στιγμή που υπήρχαν σκαλάκι στο θέατρο, με το που βγαίνω στη σκηνή και ήμουν ο κακός της υπόθεσης, ανέβηκε πάνω ένα παιδάκι και μου δάγκωσε το πόδι. Άκου τώρα. έχουμε ακούσει. Ένα παιδάκι, ναι. Όσον αφορά όμως τη σκηνή πάνω όταν τραγουδάζει, παιδί. Όταν τραγουδάω. Όχι, αυτό. Αν σου έχει συμβεί κάτι. Εάν έχεις κάποια φοβία, δηλαδή. Δεν ξέρω, να ξεχάσεις κάποιο στίχο. Ναι, συμβαίνει. Ναι, γενικά δεν έχω ποτέ αναλόγιο μπροστά μου. Πάντα ξέρεις, θέλω να. Αναλόγιο είναι τα λόγια, δεν τα έχω ποτέ και έχω μεγάλο άγχος να μην ξεχάσω τα λόγια. Και συνήθως δεν ξεχνάω τα λόγια που έχω γράψει εγώ. Ακύρω, αλλά τα ξεχνάω. Ενώ τα έχεις γράψει εσύ. Ναι. Ωραίο. Από το άγχος, ξέρω. Την πρώτη φορά που, αφού έχεις κάνει δουλειά και έχεις βγάλει και αυτά τα 2 άλμπουμ, την πρώτη φορά που σε αναγνώρισε κάποιο και σου είπε, Δημήτρη, είμαι φαν σου. Πώς ένιωσες, πώς είδε, το θυμάσαι αυτό. Την πρώτη φορά που με αναγνώρισε. Την πρώτη δεν το θυμάμαι, αλλά ακόμα καλά έτσι εννοείται. Βασικά, όποιος γενικά με αναγνωρίζει μέσα από τη μουσική, παθαίνω. Πώς να σου πω, δηλαδή γίνομαι μετά εγώ στο και τον φαν μου. Ναι. Λέω, αλήθεια, με ξέρεις. Πού με έμαθες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό που το ξέρεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με είχε δει προχθές μια κοπέλα στο μετρό
Και μου λέει, εσύ δεν είσαι πολύ στο Ατάρι, λένε. Και σε όλες τις τάσεις μιλάγαμε αυτό. Είναι πολύ ωραίο, ρε, είναι τέλειο. Και προσιτός και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Για ένα καλλιτέχνη. Λοιπόν, κουλεράκια μου, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break ακόμη, να ακούσουμε λίγη ακόμη μουσικούλα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο MAD TV και στο Cooler, γιατί έχουμε λίγα πραγματάκια ακόμη να πούμε με τον Δημήτρη. Μείνετε συντονισμένοι. Τους ρωτάς αν είναι φυσιολογικό να μ' αγαπάς. Δημήτρη μου, αυτό ποιο είναι? Το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό. Το καινούριο μας σύνδυο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γιατί το έχω ακούσει βέβαια, αλλά το έχω ακούσει πιο πολύ στο ρεφρέν και δεν το αναγνώρισα. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό. Κουλεράκια μου, εδώ είμαστε. Εννοείται, επιστρέψαμε. Είμαστε στο MAD TV, είμαστε στο Cooler. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Αμόλης και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα τόση ώρα. Εννοείται ότι μιλάμε και για τη νέα δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Αμόλη. Το ένα σύμπαν στα μέτρα σου. Με πάρα πολύ ωραία τραγούδια μέσα, παιδιά, πρέπει να τα ακούσετε, εννοείται. Έχει αυτό το φανταστικό εξώφυλλο, η έμπνευση του Δημήτρη, που είναι, πώς το είπαμε, πιτόσκαρο. Πιτόσκαρο. Με το πιτόσκαρο, το θεωρώ φανταστικό. Το θεωρώ πάρα πολύ ωραία ιδέα, να το ξέρεις. Πριν ολοκληρώσουμε, γιατί θέλω να τραγουδήσουμε και το Ατάρι λίγο τελευταία έτσι, μαζί, ακαπέλα. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ, ας πούμε, σαν καλλιτέχνη, πώς σε φαντάζεσαι σε 10 χρόνια από τώρα? Τι θέλεις να έχεις καταφέρει ή να... ή κάτι, ας πούμε, ξέρεις, όπως είπαμε για το εξωτερικό. Τι θέλω? Θέλω... Δεν ξέρω, καμιά φορά, ξέρεις, τώρα το να λες, να λες και πολλά δεν έχει, ξέρεις, και βαρύγδουπα. Παρότι τα λέω γενικά εγώ, δεν είμαι όμως που δεν τα λένε. Αλλά το βασικό είναι να, νομίζω, παρότι ακούγεται τσιτάτο, να είμαι υγιής. Συμφωνώ πάρα πολύ. Δημιουργικός και όλα τα άλλα πιστεύω θα έρθουν. Τι θεωρείς ότι θα... κάτι το οποίο θα ήταν επίτευγμα στην δική σου καριέρα? Δηλαδή, έλεγες τώρα το κατάφερα. Είναι... Να μπω στο Billboard. Ξέρω. Σου το εύχομαι. Σου το εύχομαι πραγματικά. Και θα έρθω εδώ, που, όπου είσαι τέλος πάντων, και θα έχεις φτάσει και εσύ πάρα πολύ ψηλά και θα τα πούμε. Θέλω να μου πεις. Καταρχάς, για τα live και πού μπορούμε να σε δούμε, εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί βλέπω ότι έχεις αρκετά live και σε, ναι, διάφορα σημεία γενικότερα της Αθήνας, οπότε να τα ακούμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Να μας πεις πού μπορούμε να σε ακούσουμε. Την Τετάρτη 17 Μαΐου θα είμαι στο Φάουστ, mm-hmm, στο κέντρο της Αθήνας. Την 5η 1η Ιουνίου στο Τρούμπαρ, mm-hmm, στον Πειραιά. Και 5η 22 Ιουνίου στο πολύ όμορφο κήπο του Νομισματικού Μουσείου. Αχ, αυτό θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να έρθουμε. Θα έρθω και θα έρθω με έναν πάρα πολύ φαν που είναι εδώ πέρα πίσω από τις κάμερες. Οπότε θα έρθουμε να σε επισκεφτούμε, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ ωραία. Είναι φαν ο Σπύρος. Ναι, είναι φαν ο Σπύρος, μου το έλεγε πριν. Αλήθεια, ναι, πάρα πολύ για χαίρομαι. Το, για το Ατάρι. Να έρθεις μαζί μας να τραγουδήσουμε τώρα που θα τραγουδήσουμε. Θα έρθεις μέσα Σπύρο μας να τραγουδήσουμε? Όχι. Γιατί Σπύρο, από εκεί, εντάξει. Αλλά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και για πάρα πολύ ωραία μουσική και θα είναι και μέσα στο καλοκαιράκι και θα είναι και στον κήπο κιόλας και είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για μια ωραία βραδινή έξοδο. Γενικότερα θα κάνεις περιοδίες, θα ταξιδέψεις και σε άλλες πόλεις? Τώρα αυτό κοιτάμε, να πάμε σε νησάκια, σε επαρχία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Θα φανταζόσουν κάποια στιγμή να το άφηνες όλο αυτό και να ξαναγινώσουν δικηγόρος? Να γινώσουν να σου... Όχι, Περήφανα σου λέω όχι. Και εύχομαι αυτή σου η απόφαση να είναι και το σωστό και θα είναι, είμαι πάρα πολύ σίγουρη, γιατί είσαι πάρα πολύ ταλαντούχος σε αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Και το ακούτε κι εσείς, εννοείται. Έχει γίνει το δικό μας αγαπημένο, φαντάζομαι και το δικό σας αγαπημένο, το Ατάρι από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Σαμόλη. Έτσι, να τα λέμε και αυτά και θα τα πούμε, εννοείται, και στα live. Επίσης, ο Δημήτρης Αμόλης, για κλείσιμο να σας πω ότι έχει γίνει κουλεράκι και το, δεν απείλησα, δεν έκανα τίποτα. Καθόλου, εγώ το ζήτησα. Ζήτησε να μπει στον τοίχο μου. Θέλω να μπω στον τοίχο, ρε παιδιά. Οπότε θα βγάλουμε και τη selfie μας για να μπει ο Δημήτρης στον τοίχο. Και πριν ολοκληρώσουμε, εννοείται, θέλω πάρα πολύ να μου κάνεις τη χάρη και να πούμε λίγο το ρεφρέν από το Ατάρι. Τέλεια. Έτσι, μαζί με το Σπύρο όμως, αλλιώς δεν το δέχομαι. Σπύρο, μην απομακρυνεσαι. Μην απομακρυνεσαι, σε είδα. Πίσω από τις κάμερες, έτσι λίγο. Να φύγει όμως το φυσιολογικό, γιατί μας μπερδεύει, νομίζω. Ναι, να κλείσουμε το φυσιολογικό. Να το χαμηλώσουμε τουλάχιστον. Για να τραγουδήσουμε το Ατάρι. Ο Σπύρος την έκανε ήδη.
Όχι, είναι από εδώ πίσω. Το φυσιολογικό παίζει ακόμα. Όχι. Από πάνω, θα πούμε. Ναι, να κλείσουμε λίγο τη μουσική για να τραγουδήσουμε το ατάρι πριν αποχαιρετήσουμε το κοινό μας. Ωραία. Με κοίταζες, λες κι ήμουν ατάρι, που βρήκες έπειτα από χρόνια στο πατάρι. Τι θέση έχω στη ζωή σου, ένα παλιό παιχνίδι από τη συλλογή σου. Σε ευχαριστώ πάρα Σπύρο, πολύ. Σπύρο, ούτε καν δεύτερη τίποτα, εξαφανίστηκε. Δεν ακούστηκε καν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου. Να σηκωθούμε. Παιδιά, θα σηκωθούμε να βγάλουμε τη σέλφι τώρα, αποφασίσαμε. Κάτι γιατί μυρμήγκιασε και το πόδι μου. Είσαι ο καλεσμένος μας. Δημήτρη μου, είσαι και πιο ψηλός. Εγώ, κουλεράκια μου, θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ. Εγώ και ο Δημήτρης, βασικά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, απόγευμα Τετάρτης. Εμείς, φυσικά, θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα ακριβώς εδώ στο Μάτι Βίκ και στο Κούλερ. Να σας πω μέχρι τότε ότι σας αγαπώ και ότι σας φιλώ. Να... πατάρι, τη θέση έχω στη ζωή σου. Ένα παλιό παιχνίδι από...